Πάμε στον Γιώργο το Ρωμανιά να δούμε τι γίνεται με τα όρια ηλικίας, γιατί εκεί πραγματικά έχουν μπερδευτεί. Πολλοί μας καλούν, τι γίνεται με τις μητέρες με ανήλικο και μετά τι είναι αυτά τα που διαβάζουν πολλοί τηλεθέτες. Μετά το 21 πλέον το όριο ηλικίας θα είναι τα 67. Κοιτάξτε, με τον νόμο 4336 του 2015 καθιερώθηκαν τα νέα όρια ηλικίας. Μέχρι τότε η θεμελίωση του δικαιώματος στον ιδιωτικό τομέα γινόταν με τα συντάξιμα χρόνια και τα όρια ηλικίας. Ενώ στο δημόσιο τομέα γινόταν μόνο με την 25 ετία. Δεν χρειαζόταν το όριο ηλικίας για τη θεμελίωση. Με τον νόμο 4336 επεξετάθη αυτή η διάταξη και χρειάζεται πλέον για τη θεμελίωση και η συμπλήρωση του συνταξίμου ορίου που απαιτείται, των συνταξίμων ετών ή ημερών, αλλά και η συμπλήρωση του αντίστοιχου ορίου ηλικίας. Χρειάζονται και τα δύο. Προσέξτε όμως κάτι. Υπάρχουν ρυθμίσεις που δίνουν μεταβατικές ρυθμίσεις, που δίνουν κάποιες προσαυξήσεις στα όρια ηλικίας, τα οποία διατηρούνται όμως και μετά το 22. Αυτό που βγαίνουν τώρα διάφορες, είτε δημοσιεύσεις, είτε σε ραδιόφωνα, είτε σε κανάλια και λένε ότι από το 21 και πέρα, το 22 και πέρα, όλοι στα 67 ή στα 62, είναι λάθος. Όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα είτε με τα παλιά όρια, είτε με τα όρια ηλικίας που προβλέπουν οι μεταβατικές διατάξεις, έχουν το δικαίωμα να συνταξιοποιηθούν οποτεδήποτε γίνεται αυτή η συμπλήρωση, ακόμα και αν γίνεται μετά το 22. Δύο-τρία παραδείγματα θα γίνουν, να γίνει κατανοητό αυτό που λέω. Παίρνω την περίπτωση, καταρχήν, επειδή τον τελευταίο καιρό δέχομαι πολλά ερωτήματα των αστυνομικών, των σωμάτων ασφαλείας γενικά. Και θα είχα μια ομάδα μεγάλων πύρο ζεστών, μεγάλη ομάδα. Για αυτούς έχει υπάρξει μια ρύθμιση που λέει: συνταξιοδοτούνται είτε με τη συμπλήρωση 40 συνταξίμων ετών ασχέτως ορίου ηλικίας, είτε με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας και εφόσον έχουν 15 συντάξιμα χρόνια. Εάν λοιπόν τα σώματα, ένας που υπάγεται στα σώματα ασφαλείας, πυροσβέστης ή αστυνομικός τριμπενικός, εάν συμπληρώσει τα 40 συντάξιμα χρόνια και μετά το 22, δεν έχει πρόβλημα. Φεύγει χωρίς όριο ηλικίας. Δεν εγκλωβίζεται. Πάλι με την ίδια λογική. Εάν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας, πάλι δεν εγκλωβίζεται, φτάνει να έχει βέβαια εδώ 15 χρόνια, δηλαδή 4.500 ημέρες ασφάλισης. Το δημόσιο είναι χρόνια. 15 χρόνια ασφάλισης. Με τις μητέρες ανηλίκου. Με τις μητέρες ανηλίκου έχουμε μια διαφορά αν είναι στον ιδιωτικό ή στον ιδιωτικό τομέα, στο αν η σύνταξη είναι πλήρης ή αν είναι μειωμένη. Προσέξτε. Υπάρχει μια σύγχυση τώρα τελευταία που λέγεται δυστυχώς και μετεπιτάσεως λέγεται ότι μπορούν πλέον και οι γυναίκες που είναι ασφαλισμένες στα πρώην ταμεία των μηχανικών, των γιατρών ή των ελεύθερων επαγγελματιών να συνταξιοδοτηθούν ως μητέρες ανηλίκου. Δεν είναι ακριβής αυτή η διατύπωση. Απλώς μπορούν να καταφέρουν να υπαχθούν στη διαδικασία της διαδοχικής ασφάλισης, οπότε θα, αν έχουν τα 300 ένσημα τελευταία στο ΙΚΑ και έχουν συνολικά στο ΙΚΑ 1.000 ένσημα, θα συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία του ΙΚΑ. Δηλαδή θα υπολογιστούν και τα χρόνια που είχαν στα ταμεία αυτά των γιατρών, των μηχανικών ή των ελεύθερων επαγγελματιών, σαν να είναι συνολικά αθρηστικά τα χρόνια για να πάρουν την ηλικία. Αλλά προσέξτε τη διαφορά. Και πάλι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 50 ετών στις 18 Αυγούστου του 2015. Εάν δεν την έχουν συμπληρώσει, χάνουν το δικαίωμα. Ακόμα και αμέσως οι ίδιες οι ασφαλισμένες μόνο στο ΙΚΑ. Για τη μειωμένη σύνταξη ή την ηλικία των 55, αν είναι για πλήρη σύνταξη. Επομένως, αυτό που λέγεται ότι και οι μητέρες που είναι πλέον ασφαλισμένες στο ΤΕΒΕ ή στο τα παλιό ταμείο εμπόρων, στον ΟΑΕ ή στα ταμεία των επιστημόνων γιατρών ή μηχανικών, για τις δικηγορίνες υπάρχει ρύθμιση από παλιά, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά μιλάμε για αυτές, μπορούν να αθροίσουν αυτά τα χρόνια, να υπαχθούν με τους όρους αυτούς στη διαδοχική ασφάλιση, αλλά δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ως μητέρες ανηλίκου εάν. Προσέξτε, δεν ήταν το 2015 στις 18 Αυγούστου, όχι τώρα, τότε, εάν δεν είχαν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας για μειωμένη ή το 55ο για πλήρη. Μετά πάνε στις μεταβατικές. Μετά πάνε στις μεταβατικές. Να το πούμε αυτό. Ως μητέρες ανηλίκου χάνουν το δικαίωμα να φύγουν στα 50 ή στα 55. Ακριβώς. Και επίσης θέλω να προσθέσω ακόμα κάτι, γιατί έχει γίνει κάποια συζήτηση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη ομάδα οι οποίοι συμπλήρωσαν μέχρι το τέλος του 2012 τα συντάξιμα χρόνια, δεν έχουν πρόβλημα, τα έχουν συμπληρώσει. Δεν έχουν συμπληρώσει όμως το όριο ηλικίας
που προβλέπουν οι μεταβατικές διατάξεις. Αυτοί το συμπληρώνουν μετά το 21. Και αυτοί, το έχουν ρυθμίσει αυτές οι εγκύκλειες που βγάλαμε το 15, και αυτοί διατηρούν το δικαίωμα να φύγουν όχι με τα 67 και τα 62, αλλά με τις μεταβατικές διατάξεις, με αυτά τα όρια των μεταβατικών διατάξεων. Αυτό για να μην υπάρχει σύγχυση ότι όλοι, έτσι, μόνο εκείνοι οι οποίοι μετά το 22 δεν θα έχουν συμπληρώσει ούτε τα συντάξιμα χρόνια, ούτε τα όρια ηλικίας, αυτοί πλέον έχουν μία επιλογή. Είτε φεύγουν στα 67 με πλήρη σύνταξη και 15 συντάξιμα χρόνια, είτε φεύγουν στα 62 με μειωμένη σύνταξη εφόσον έχουν 15 χρόνια, είτε πάλι στα 62 με πλήρη σύνταξη εφόσον έχουν 40 χρόνια. Στην τελευταία περίπτωση, αν δεν έχουν 40 χρόνια, αλλά έχουν 33 και άνω, μπορούν μέχρι 7 χρόνια να κάνουν εξαγοράς πλασματικού χρόνου να τα συμπληρώσουν. Άρα κοιτάνε τη θεμελίωση. Θεμελίωση, πολύ είναι σημαντικό. Μπράβο. Είναι, μπράβο, καλά κάνεις το λες. Πότε θεμελιώνω. Έχουμε 5 κρίσιμες ημερομηνίες. Οι 3 αναφέρονται στα συντάξιμα χρόνια. Είναι 31 Δεκεμβρίου του 10, 31 Δεκεμβρίου του 11, 31 Δεκεμβρίου του 12. Και έχουμε και 2 ακόμα κρίσιμες ημερομηνίες. 18 Αυγούστου του 15 που αρχίζουν οι μεταβατικές διατάξεις και 31 Δεκεμβρίου του 2022 που τελειώνουν οι μεταβατικές διατάξεις. Αυτές είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες για να δει κανείς τα δικαιώματα. Και για ποιους είναι το 10, το 11, το 12, κατά κύριο λόγο για το δημόσιο. Να κοίταξε, το πούμε. Ναι, όχι, κατηγορία. Είναι για όλους. Για όλους, ναι. Για όλους. Το 10 θα έλεγα, ναι, για όλους. Θα προσθέσω ακόμα κάτι το οποίο εντάξει είναι χρήσιμο. Είναι διάφορες κατηγορίες που έχουν υπαχθεί στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Θέλω να πω, να ξεκαθαρίσω, ότι αυτοί οι άνθρωποι ούτως ή άλλως δεν έχουν κανένα πρόβλημα, διότι και το 2015 που ψηφίστηκε ο νόμος 43-36 δεν τους πείραξε. Έμειναν απ' έξω. Και έγινε μάχη μάλιστα τότε. Έτυχε να είμαι στο Υπουργείο τότε και έγινε μάχη τότε για να καταφέρουμε να μείνουν απ' έξω. Και μείναν απ' έξω. Δεν τους πείραξε ο νόμος 43-36, έμειναν τα όρια ηλικίας που υπήρχαν πριν, τα οποία εξακολουθούν να υπάρχουν και τώρα. Μέχρι και σήμερα. Θα υπάρχουν και μετά το 22. Δεν εγκλωβίζονται και αυτοί. Άρα πολύ σημαντικό και για να το γνωρίζουν οι τηλεθεατές.